Είμαστε την Παρασκευή που μας πέρασε στο Public, στο Golden Hall, στην Αθήνα και κάναμε την παρουσίαση του βιβλίου «Ρώτας αυτούς αδιάγνωστους». Ήμουν εξαιρετικά χαρούμενη που υπήρχαν και αρκετοί άνδρες μέσα στο κρατήριο, δεν ήταν μόνο γυναίκες. Φυσικά η πλειοψηφία είμαστε οι γυναίκες που ψυχοεκπαιδευόμαστε, όμως έχουμε και αρκετούς άνδρες. Η ώρα 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα έρχεται ένα μήνυμα στο Instagram, το οποίο δεν το άνοιξα, το άφησα στα διάβαστα και το διαβάζω απόψε η ώρα 1 και 10 το πρωί της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2023, όπου και θα ανέβει σήμερα αυτό το βίντεο. Και μου άρεσε πάρα πολύ και λέω θα το κάνω βίντεο και θα το ακούσουμε αύριο. Γεια σας, είμαι η Θεκλά Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, ψυχοεκπαιδευτρία και YouTuber. Αν είσαι για πρώτη φορά στο κανάλι μας, για πάτα λίγο το κουμπάκι για εγγραφή, πάτα και το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις και αν σου αρέσουν τα βίντεο να πατάς like και να τα μοιράζεσαι με τους φίλους σου στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί έτσι μεγαλώνει το κανάλι μας, μεγαλώνει η αγαπητική μας ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα και αποκτάμε μεγαλύτερη φυλή και περισσότερες ρίζες. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Θέκλα. Πριν λίγο είχα την τιμή να σε γνωρίσω από κοντά στον Golden Hall στην Αθήνα. Όπως σου είπα και από κοντά, ήταν με τη σύζυγο του κύριος. Και του είπα μάλιστα, θυμάμαι, του είπα, σε έφερε με το ζόρι και σε βάζει να ακούς τα βίντεο και λέει, όχι, ακούω και εγώ τα βίντεο. Και χάρηκα πάρα πολύ. Όπως σου είπα και από κοντά, είσαι καθημερινή μου παρέα στο βραδινό μου περπάτημα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ήθελα να σου κάνω ένα ερώτημα, το οποίο θα εκτιμούσε ιδιαιτέρως να έκανες βίντεο ή έστω να μου δώσεις μια απάντηση με οποιονδήποτε τρόπο. Είμαι 42 ετών, παντρεμένος και κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και 3 χρόνια, κατά τα οποία έχω αλλάξει τη ζωή μου προς το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα. Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες που κάνουν ψυχοθεραπεία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είδατε κορίτσια που λέτε μερικές φορές ότι απογοητεύεστε ότι δεν έχει άντρες με πνευματικότητα και δεν έχει άντρες που ψυχοψάχνονται. Υπάρχουν και αυτοί οι άντρες. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε εσάς. Και χαίρομαι που κάνετε ψυχοθεραπεία 3 χρόνια και έχει αλλάξει η ζωή σας προς το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το ερώτημα που θέλω να σου θέσω στο τέλος της σύντομης ιστορίας μου αφορά τους γονείς μου. Οι γονείς μου έχουν διαφορά ηλικίας πολλά χρόνια, 17, και έχουν παντρευτεί με προξενιό. Κατά την παιδική μου ηλικία δεν τους θυμάμαι ποτέ, το ποτέ το βάζει με κεφαλαία, να συμπεριφέρονται ως ζευγάρι, να αγκαλιάζονται ή να φιλιούνται, αλλά μονίμως, εκείνος καθόταν στην πολυθρόνα και εκείνη στον καναπέ στην άλλη άκρη του σαλονιού το βράδυ. Μονίμως οι ίδιες θέσεις, κάθε βράδυ, ουτοπικό σκηνικό. Ένα ουτοπικό σκηνικό. Ένας άνδρας που να κάθεται στην πολυθρόνα και μια γυναίκα που να κάθεται στην άλλη άκρη του καναπέ στο σαλόνι κάθε βράδυ το ίδιο ψυχρό, απρόσωπο, αποξενωμένο σκηνικό. Η μάνα μου έχει παραδεχτεί σε τρίτους ότι παντρεύτηκε τον πατέρα μου για να φύγει από το χωριό που έμενε στα 18 της χρόνια. Δεν πιστεύω ότι τον αγάπησε πραγματικά, ούτε τον ερωτεύτηκε, ούτε εγώ πιστεύω. Για τον πατέρα μου έχω ενδείξεις ότι ίσως την ερωτεύτηκε. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Γενικά μου δίνουν την εντύπωση ότι παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά γιατί έτσι έπρεπε, σύμφωνα με την pop κουλτούρα όπως λες και εσύ. Και έδωσαν τα πάντα για να μην λείψει τίποτα σε μένα και στα αδέρφια μου, μόνο όμως ό,τι αφορά υλικά αγαθά. Μόνο όμως σε ό,τι αφορά υλικά αγαθά, ρούχα, παπούτσια, φροντιστήρια, αγγλικά, γαλλικά κτλ. Λες και βάζαν τικ στα κουτάκια. Αυτό έκανα. Έβαζαν τικ στα κουτάκια. Από συναισθηματικές παροχές σχεδόν μηδέν. Αν με ρωτήσεις να σου περιγράψω με λίγα λόγια τις αναμνήσεις μου από τη μάνα μου, θα σου πω νοικοκυρά, στο σπίτι, στη τσίτα μονίμως και πολλές φορές και άγχος, το οποίο μας μετέδιδε απλόχερα. Ο πατέρας μου 14 ώρες τη μέρα στο μαγαζί και τις φορές που ήταν σπίτι ήταν παρόν από. Ξαναλέω, ουτοπικό σκηνικό, το οποίο δυστυχώς είναι το σκηνικό σε πολλές
αγίες ελληνικές οικογένειες, εντός αγωγικών του αγίες. Θεωρούσε και ακόμα θεωρεί ο πατέρας μου ότι δουλεύοντας και παρέχοντας μας υλικά αγαθά, έκανε το καθήκον του ως πατέρας. Και οι δυο τους είναι άνθρωποι που δεν προσέχουν καθόλου τον εαυτό τους, ούτε στην εξωτερική τους εμφάνιση, ούτε πουθενά. Ζουν στη μιζέρια και την κακομοιριά. Η ζωή τους σήμερα είναι μέσα στη φαγωμάρα. Τσακώνονται μεταξύ τους σαν πεντάχρονα παιδιά κάθε τρεις και λίγο για τον πιο ασήμαντο λόγο. Πρόσφατα έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν έχω καμιά απολύτως, και το γράφει με κεφαλαία, καμιά απολύτως ανάμνηση αγκαλιάς από αυτούς. Προσπάθησα να πάω πίσω στην παιδική μου ηλικία και να σκεφτώ ευχάριστες οικογενειακές αναμνήσεις, και στις τρεις ευχάριστες οικογενειακές αναμνήσεις που μου ήρθαν στο μυαλό, η μάνα μου δεν υπήρχε σε καμία από αυτές. Αυτή είναι συναισθηματική παραμέληση, η οποία συνιστά ψυχική κακοποίηση των παιδιών. Πλήρη συναισθηματική απουσία, είναι συναισθηματική παραμέληση. Το ερώτημα που θέλω να σου θέσω είναι: είναι δυνατόν κάποιος που δεν αγαπάει τον εαυτό του, δεν αγάπησε ποτέ τον ή τη σύζυγό του, να αγαπήσει τα παιδιά του? Όχι, κατηγορηματικά όχι. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου, να σε πάντα καλά, να μας κρατάς παρέα και να μας ανοίγεις τα μάτια σου με τα βίντεο σου. Δεν ξέρω, παιδιά, για σας, αλλά διαβάζοντας αυτό το μήνυμα που μου έστειλε ο φίλος αυτός, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και γιατί είναι ένας άνδρας ο οποίος ψυχοεκπαιδεύεται και ψυχοθεραπεύεται και αναγνωρίζει ότι έχει βοηθηθεί στη ζωή του σε όλες τις πλευρές, και φαντάζομαι και στην επαγγελματική του ζωή και στη σχέση του με τον εαυτό του και στη σχέση του με τη γυναίκα του και στη σχέση του με τα παιδιά του. Και φαίνεται η ψυχοδουλειά που κάνει ο άνθρωπος αυτός, γιατί έχει αρχίσει να πηγαίνει πίσω και να ανοιχνεύει το πώς δημιουργήθηκε καταρχάς η ανάγκη του και για ψυχοεκπαίδευση και για ψυχοθεραπεία. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσέρχονται στο κανάλι μας, οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε στο ψυχολόγο για ψυχοθεραπεία, πάνε γιατί έρχονται μέσα από ουτοπικά παιδικά χρόνια. Δυστοπικά, όχι ουτοπικά, δυστοπικά. Η λέξη δυστοπικό σημαίνει κάτι άσχημο. Πώς είναι το ουτοπικό, η ουτοπία, θυμάστε τη φρουτοπία εκείνου του παραμυθιού, ότι είναι ένας τόσο σπουδαίος κόσμος που είναι ουτόπος. Δεν υπάρχει ένας τόσο σπουδαίος τόπος. Δυστοπικό σημαίνει ένας τόσο δύσκολος, μίζερος, άσχημος τόπος. Ναι, μπορεί να είναι δυστοπικά τα παιδικά χρόνια ενός παιδιού που έχει φαγητό, που έχει χρήματα στη διάθεσή του για να μορφωθεί, για να πάει φροντιστήρια, για να αγοράσει ρούχα, παπούτσια. Ναι, μπορεί να είναι δυστοπικά τα παιδικά του χρόνια, γιατί το πιο βασικό πράγμα που έχει ανάγκη ένα παιδί είναι να είναι ασφαλές και να καλύπτονται οι συναισθηματικές του ανάγκες, να καλύπτεται η ανάγκη του για αγάπη και συνδεσιμότητα. Στο βίντεο που ανέβηκε σήμερα το πρωί στη συμμετοχή, για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή, όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε διάφορα βιβλία στη συμμετοχή, ήταν ένα εξαιρετικό βίντεο, το 17ο βίντεο από το βιβλίο της Avery Neal, αφού είναι τόσο υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, που το θεωρώ ένα εξαιρετικό βιβλίο για να κατανοήσει κάποιος τις δυναμικές της σχέσης, μιας σχέσης κακοποίησης, αδιόρατης κακοποίησης, και να μπορέσει να ξεφύγει από αυτή. Μιλούσε στο βιβλίο αυτό, το οποίο μόλις έχω τελειώσει το βίντεο και λες κοιτάξω τα μηνύματά μου, και γι' αυτό σας φτιάχνω το βίντεο της Δευτέρας, παρόλο που είχα σκοπό να το φτιάξω αύριο το πρωί. Εμπνεύστηκα βλέποντας και διαβάζοντας το βιβλίο της Avery Neal για τη συμμετοχή, αλλά και διαβάζοντας το email του φίλου. Μιλάει για την πυραμίδα αναγκών του Μάσλου, την ιεράρχηση των αναγκών με βάση τη θεωρία του ψυχολόγου Μάσλου. Κάτω-κάτω στη βάση της πυραμίδας υπάρχουν οι βασικές ανάγκες, στέγη, τροφή, αέρας, καθαρό νερό. Μετά έρχεται η ασφάλεια, η αίσθηση ασφάλειας, η αίσθηση σωματικής ασφάλειας, κοινωνικής ασφάλειας, συναισθηματικής ασφάλειας, οικονομικής ασφάλειας. Μετά έρχεται πιο πάνω
η ανάγκη του να ανήκεις και να νιώθεις αγάπη, δηλαδή να νιώθεις ότι σε αγαπάνε οι γονείς σου και ότι συνδέονται μαζί σου και ότι ανήκεις σε μια αγαπητική οικογένεια. Πιο πάνω έρχεται η ανάγκη για εκτίμηση, να νιώθεις ότι σε χτιμάνε οι άλλοι και να εκτιμάς τον εαυτό σου, να έχεις υψηλή αυτοεκτίμηση. Και η κορονίδα των αναγκών στην πυραμίδα του Μάσλου είναι η αυτοπραγμάτωση. Να βρίσκεσαι δηλαδή σε ένα σημείο που να θέλεις, να μπορείς, να προσπαθείς, να επιδιώκεις και να πετυχαίνεις να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Τα περισσότερα παιδιά τα καταφέρνουν μόνο μέχρι την πρώτη ή τη δεύτερη βάση της πυραμίδας. Κάποια παιδιά μπορεί να μην έχουν καν τις βασικές ανάγκες. Κάποια παιδιά μπορεί να έχουν μεγαλώσει και χωρίς αγάπη, και χωρίς συνδεσιμότητα, και χωρίς αίσθηση του ανήκειν, και χωρίς εκτίμηση, και χωρίς ασφάλεια, και χωρίς χρήματα, και χωρίς φαγητό. Και μιλάμε για ανθρώπους με εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολα παιδικά χρόνια. Γνωρίζω και τέτοιους ανθρώπους. Όμως, ξαναλέω ότι μπορεί κάποια οικογένεια να μην μπορεί να παρέχει υλικά αγαθά στα παιδιά της, αλλά να μπορεί να παρέχει συναισθηματικά αγαθά. Είναι σπάνιο να συμβεί, με την έννοια του ότι αν οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στη βιοπάλη και κινδυνεύει συνεχώς η επιβίωση τους, η οικονομική και η σωματική, είναι πολύ πιθανόν να μην είναι στην κατάλληλη ψυχολογική συνθήκη για να δώσουν αγάπη στα παιδιά τους. Όμως, γράψτε το και στα σχόλια, όσοι το βιώσατε, υπάρχουν άνθρωποι που μεγάλωσαν σε πανφτωχές οικογένειες, που όμως ένιωσαν αγάπη από τους γονείς τους, συνδεσιμότητα και την αίσθηση του ανήκει. Και οι γονείς των ανθρώπων αυτών ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν τον εαυτό τους και αγαπούσαν ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, ξαναλέω, οι περισσότεροι από μας, αν όχι όλοι όσοι βρισκόμαστε, έχουμε προσέλθει στο κανάλι αυτό, έχουμε περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια. Ο καθένας σε διαφορετική διαβάθμιση δεν καλύπτονταν οι ανάγκες του με βάση τη θεωρία των αναγκών του Μάσλου, την πυραμίδα των αναγκών του Μάσλου. Ξαναλέω, στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται οι ανάγκες της επιβίωσης, το να έχει κάποιος τροφή, στέγη, νερό, καθαρά ρούχα, να μπορεί να επιβιώσει δηλαδή, πρόσβαση στην υγεία. Μετά έρχεται η ασφάλεια σωματική, η ασφάλεια οικονομική, η ασφάλεια συναισθηματική. Μετά έρχεται η αίσθηση της αγάπης και η αίσθηση του ανήκειν. Μετά έρχεται η αίσθηση της εκτίμησης και της αυτοεκτίμησης. Και τέλος, στην κορονίδα, η αυτοπραγμάτωση. Αγαπητέ φίλε, οι γονείς σου τα κατάφεραν μόνο μέχρι την πρώτη βαθμίδα. Και κάτι λίγο από τη δεύτερη. Δηλαδή σας παρήχαν τα υλικά αγαθά και σας παρήχαν και μια αίσθηση οικονομικής ασφάλειας. Από εκεί και πάνω τίποτα. Από εκεί και πέρα τίποτα. Τίποτα. Νάντα, τίποτα. Τίποτα. Οι γονείς σου, έτσι όπως τους έχεις περιγράψει, είναι δύο άνθρωποι μίζεροι που μισούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Πόσο μάλλον να αγαπήσουν οποιονδήποτε άλλο. Αν δεν έχεις υγιή σχέση με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις ούτε τον σύντροφό σου, ούτε τα παιδιά σου. Δεν γίνεται. Ο άνθρωπος είναι έναν. Ο άνθρωπος είναι ολόκληρος. Η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας αντανακλάται στη σχέση που έχουμε με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να παραμείνουν σε κακούς γάμους, οι άνθρωποι που επιλέγουν να μείνουν σε ένα γάμο επειδή αυτός ο γάμος τους παρέχει οικονομική ασφάλεια, τους έχει γλιτώσει από το χωριό τους, οι άνθρωποι που επιλέγουν να παραμείνουν με μια γυναίκα που δεν τους αγαπάει και τους αποδιώχνει, αλλά
είναι η μάνα των παιδιών τους και τι θα γίνω αν χωρίσω και δεν είναι σωστό να χωρίσω, όλα αυτά τα πρέπει και τα μη που βάζει η κοινωνία προκειμένου να μην τερματιστούν προβληματικές καταστάσεις. Οι άνθρωποι επειδή δεν πιάνουν τον εαυτό τους και το τέρι τους να πάνε σε θεραπεία ζευγαριού όταν η κατάσταση είναι αφόρητη μέσα στο γάμο τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον εαυτό τους, δεν προστατεύουν τον εαυτό τους και ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του και δεν προστατεύει τον εαυτό του δεν μπορεί να αγαπήσει ούτε και τα παιδιά του. Φίλε, χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ και που ψυχοεκπαιδεύεσαι και που κάνεις ψυχοθεραπεία και που ψυχοθεραπεία σε έχει βοηθήσει και που είσαι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι κάλλιστα και ένας άνδρας μπορεί να κάνει αυτό το ταξίδι της αυτογνωσίας, της ίασης, η οποία να καταλήξει στην αυτοπραγμάτωση. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο, αυτό που σας ανέφερα, αυτό που διαβάζουμε στη συμμετοχή. Το βιβλίο της Εύερη Νίλ είναι εκδόσεις Αρμός, αφού είναι υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Το κομματάκι εκείνο το οποίο μιλάει για το πώς είναι μια υγιής σχέση. Πώς είναι η υγιής σχέση κατά την Εύερη Νίλ. Ο Κονφούκιος είπε, το να αγαπάς κάτι σημαίνει θέλεις να ζήσει. Σε μια υγιή σχέση και τα δύο άτομα είναι ελεύθερα να μιλάνε και να εκφράζουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους χωρίς να φοβούνται την τιμωρία. Η σχέση βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό και στήριξη του ενός στον άλλο. Και τα δύο άτομα νιώθουν άνετα να επικοινωνούν τις ανάγκες τους, γνωρίζοντας ότι θα ακουστούν και δεν θα επικριθούν και δεν θα υποτιμηθούν. Εσένα λες η μάνα σου είπε κάποτε σε άλλους, σε τρίτους, ότι δεν τον αγάπησε, ότι τον πήρε. Δεν το είπε ποτέ στον ίδιο. Δεν το επικοινώνησε ποτέ. Καθένας είναι δικαιωματικά ανεξάρτητος, ενθαρρύνεται να επιτυχάνει και υποστηρίζεται να έχει άλλες σχέσεις. Και όταν λέει άλλες σχέσεις, δεν εννοεί άλλες ερωτικές σχέσεις, εννοεί σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Εδώ επίσης να πω ότι το γεγονός ότι η μάνα σου είχε το σπίτι στην εντέλεια, αλλά ήταν και η ίδια συνεχώς στη τσίτα και σας μετέδιδε άγχος, δείχνει ακριβώς ότι προσπαθούσε μέσα από τις δουλειές του σπιτιού και μέσα από την προσπάθεια διατήρησης του ελέγχου της καθαριότητας και της τάξης στο σπίτι να βάλει ψευδαισθησιακά, όχι στην πραγματικότητα, να έχει την ψευδέστηση πως βάζει μια τάξη στο χάος του δικού της εσωτερικού κόσμου. Πάμε τώρα να δούμε πώς είναι οι καυγάδες στις υγιείς σχέσεις. Οι υγιείς σχέσεις έχουν συγκρούσεις. Έχουν και αυτές συγκρούσεις. Σε κάθε σχέση υπάρχουν δύο άτομα διαφορετικών πεπιθήσεων, απόψεων, ιδεών και αισθημάτων. Σε μια υγιής σχέση, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές που ισχύουν σε καταστάσεις σύγκρουσης. Καταρχάς, καθένας είναι πρόθυμος να ακούσει τον άλλο και να του δώσει χώρο να εκφράσει ελεύθερα τα αισθήματά του. Ακόμη και όποιος δεν συμφωνεί με τον τη σύντροφό του, σέβεται το γεγονός ότι τα αισθήματα και απόψεις του ή της μπορεί να διαφέρουν και ότι έχει αυτό το δικαίωμα. Και οι δύο προσπαθούν να βρουν λύσεις στο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις, ύβρις, μειωτικά σχόλια, απειλές, χειραγώγηση ή σωματική επιθετικότητα οποιοδήποτε είδους. Επιπλέον και οι δύο είναι υπεύθυνοι για τη δική του συμπεριφορά έκαστος. Δεν κατηγορείται ο ένας για τις ενέργειες του άλλου, ούτε επιστρατεύονται δικαιολογίες για να προκαλεί πόνο ένας τον άλλο. Για παράδειγμα, είμαι έξαλλος, άρα έχω το δικαίωμα να σε κάνω να το πληρώσεις. Πρέπει να νιώθετε αγαπόμενοι, αγαπόμενος μέσα στη σχέση. Σε κάθε ζευγάρι υπάρχουν διαφωνίες και στιγμές που οι σύντροφοι αισθάνονται πληγωμένοι ή παρεξηγημένοι. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν ακόμα και περίοδοι κατά τις οποίες ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι νιώθουν πιο απομακρυσμένοι από ό,τι συνήθως. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιόδους, δεν πρέπει να αμφιβάλλετε αν σας εκτιμά και σας αγαπά ο σύντροφός σας. Πρέπει να νιώθετε ότι ο σύντροφός σας σας ενθαρρύνει και σας στηρίζει, όχι ότι σας ανταγωνίζεται ή σας σαμποτάρει. Και οι δύο πρέπει να αλληλοενθαρρύνεστε, να αλληλοϋποστηρίζεστε, να αλληλοεκτιμάστε και να αγαπιέστε. Δεν θα πρέπει να είναι μονόπλευρο αυτό ή να μην υπάρχει και σε καμία πλευρά. Η φωνή σας, οι απόψεις σας, οι σκέψεις σας και οι ιδέες σας πρέπει να έχουν την ίδια βαρύτητα όπως και του συντρόφου σας. Αν και θα χρειαστεί να γίνουν προσαρμογές κατά καιρούς, κανένας από τους δύο δεν πρέπει να υποχρεώνεται σε υπερβολικές θυσίες για να δώσει στον άλλον αυτό που θέλει.
Σκέψου το αυτό και για τη μάνα σου και για τον πατέρα σου. Σε μια υγιή σχέση θέλετε και οι δύο ειλικρινά το καλύτερο για τον άλλο, αναγνωρίζοντας ότι και οι δύο ωφελείστε από την επιτυχία καθενός σας. Σηκώνετε ο ένας τον άλλον ψηλότερα, δεν τον ρίχνετε κάτω. Καθένας σας θέλει να κάνει τον άλλον ευτυχισμένο. Όχι μπαίνω σε μια σχέση για να ξεφύγω από το γάμο ή παντρεύομαι για να παντρευτώ και επειδή πρέπει να κάνω παιδιά. Στηρίζεται ο ένας τα όνειρα του άλλου. Αισθάνεστε ότι έχετε ένα πραγματικό σύντροφο, ένα συνοδοιπόρο με τον οποίο μπορείτε να προχωρήσετε στη ζωή. Όχι να βαλτώσετε μέσα σε μια μιζέρια, σε ένα δυστοπικό σαλόνι όπου ένας είναι στη μια πλευρά και ο άλλος στην άλλη και δεν μιλούνται μεταξύ τους και όταν μιληθούν είναι για να αλληλοφαγωθούν για χαζομάρες. Επειδή στην ουσία μισούν ο καθένας τον εαυτό του και ένας τον άλλο. Υπάρχει πραγματική εγκύτητα σε μια υγιή σχέση και έχετε και οι δύο την αίσθηση ότι ο άλλος σας βλέπει όπως είστε πραγματικά. Μπορεί αυτό να ακούγεται πολύ ωραίο για να είναι αληθινό, αλλά δεν είναι. Αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε μέσα σε μια σχέση και αυτό πρέπει να αναμένουμε και για εμάς. Οι μακρόβιες σχέσεις που χαρακτηρίζονται από αγάπη και αφοσίωση όντως υπάρχουν. Όντως υπάρχουν και βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Μια υγιή σχέση βασίζεται στην αγάπη, όχι στη χτυτικότητα. Υπάρχει χρόνος και χώρος για να εξερευνήσουν και δυο τα διαφορετικά τους ενδιαφέροντα. Ενθαρρύνονται η προσωπική ανάπτυξη και πρόοδος. Υπάρχει εμπιστοσύνη επειδή είναι ασφαλές να διακινδυνεύσει κανείς να δείξει τα ευάλωτα σημεία του και να ανοιχτεί μέσα στη σχέση. Διαφυλάσσεται η ακεραιότητα και το δύο. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Έβερι Νίλ, αφού είναι υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, το οποίο περιγράφει πως είναι μια υγιή σχέση και στα δικά μου τα βιβλία έχει ανάλογες περιγραφές, απλώς αυτή τη στιγμή είχα αυτό το βιβλίο πρόσφορο εδώ πέρα που το διάβαζα και είχα αυτό το απόσπασμα στο μυαλό μου. Αγαπητέ φίλε που έχει στείλει το μήνυμα και έχει ζητήσει το βίντεο, συνέχισε τον αγώνα σου, συνέχισε την αυτοπαρατήρηση σου, συνέχισε να περπατάς και να ψυχοεκπαιδεύεσαι, συνέχισε να ψυχοθεραπεύεσαι και είμαι σίγουρη ότι και εσύ και η σύντροφός σου είστε πολύ καλύτεροι γονείς για τα παιδιά σας από ότι ήταν τουλάχιστον οι δικοί σου γονείς, γιατί δεν μας λες για τη σύζυγο, για σένα. Και υπάρχει πραγματική ελπίδα για αλλαγή του κόσμου και για καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας όσο εμείς εξελισσόμαστε και άνδρες και γυναίκες. Θέλω σε αυτό το σημείο να προτείνω στις γυναίκες που παρακολουθούν το κανάλι μας να σας πω λίγα στατιστικά βρε παιδιά, να σας πω τα στατιστικά μας. Τα στατιστικά μας έχουν να κάνουν ως εξής. Λοιπόν, οι ηλικίες που μας παρακολουθούν είναι το 30% 45 έως 54 ετών, το 23% 35 έως 44 ετών, το 15% 25 έως 34 ετών, το 5% 18 έως 24 ετών, το 22% 55 έως 64 ετών και το υπόλοιπο είναι 65+. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές τις ηλικίες έχει ηλικία 45 με 54 ετών. Και μετά έρχεται η ηλικία 35 με 44 και 55 με 64. Και ότι μας παρακολουθούν και παιδιά που είναι 18-24. Από 18 και πάνω μας παρακολουθούν. Αυτό είναι. Και το φύλο αυτό που παρακολουθούν είναι 11,7% άνδρες και 88,2% γυναίκες. Μας λείπει ένα 0,1%. Αλλά ίσως είναι αυτοί που δεν καθορίζουν το φίλο τους στο προφίλ τους. Λοιπόν, θέλω να προτείνω στις γυναίκες που παρακολουθείτε τα βίντεο. Προτείνετε τα βίντεο και στο σύντροφο σας και στους άνδρες φίλους σας και στον αδερφό σας. Προτείνετε τα βίντεο και σε άνδρες. Πραγματικά. Γιατί θέλουμε περισσότερους άνδρες, όπως αυτόν τον κύριο που μας έστειλε το μήνυμα, να μπαίνουν στη διαδικασία της ψυχοεκπαίδευσης, της αυτοανακάλυψης, της ψυχοθεραπείας, της ίασης και της αυτοπραγμάτωσης. Στην Αθήνα συγκινήθηκα πάρα πολύ για πολλούς λόγους. Θα σας μιλάω για μήνες για την Αθήνα.
στην Αθήνα ήρθε και η αδερφή του Άκη. Του Άκης 007. Είναι ένας νέος συνδρομητής στο κανάλι ο Άκης, τους τελευταίους 5-6 μήνες τον έχουμε γνωρίσει. Ενδιαφέρθηκα να τον γνωρίσω και προσωπικά, γιατί είχε γράψει κάποια στιγμή στα σχόλια ότι κατάγεται από το χλώρακα της Πάφου και έχουμε κάποιες κοινές καταβολές. Ο Άκης ζει στην Ιταλία, ζει σε μια σχέση συμβίωσης με μια εξαιρετική κοπέλα, την Πάολα, την είδα και στη βιντεοκλήση. Και μου είπε ο Άκης ότι η αδερφή του ήταν αυτή που του σύστησε το κανάλι. Και στην παρουσίαση ήρθε η αδερφή του. Και χάρηκα πάρα πολύ που τη γνώρισα και την αδερφή του, γιατί τον Άκη τον έχουμε γνωρίσει, τον ακούσαμε που τον πήραμε και στο live τηλέφωνο κλπ. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί και η αδερφή έστειλε τα βίντεο στον αδερφό και ο ένας και ο άλλος προσπαθούν να εξελιχθούν ως άνθρωποι και πραγματικά επειδή είναι αδέρφια και φαίνεται ότι έχουν και μια καλή αδερφική σχέση, το οποίο είναι υπέροχο, γιατί δεν είναι όλα τα αδέρφια που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και αγαπητικά, μπορούν να καταλάβουν καλύτερο ένας τον άλλο και το από που έρχονται, και έτσι θα μπορούσαμε στα αδέρφια μας και στις γυναίκες και στους άνδρες να προτείνουμε τα βίντεο. Δοκιμάστε το. Πραγματικά δεν το λέω για να μεγαλώσουν οι θεάσεις στο κανάλι. Νομίζω με έχετε καταλάβει όλοι ότι έγνοια μου ουσιαστική και πραγματική είναι να πάει το μήνυμα σε περισσότερους άνθρωπους, να ψυχοεκπαιδευτούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, να ενθαρρυνθούν για να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία όλο και περισσότεροι άνθρωποι, να αντιμετωπίσουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες όλο και περισσότεροι άνθρωποι, να απελευθερωθούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι και να είναι χαρούμενοι όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ όλους, γιατί όντως η πρόσφατη επίσκεψη μου στην Αθήνα και αυτό που ζήσαμε την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 εκεί ήταν πραγματικά μια τεράστια τονωτική ένεση για να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Και το συζητούσα σήμερα και με τη Μαρίνα την Παπαγεωργίου, που είχε έρθει από τη Βιωτία στην Αθήνα για την παρουσίαση, τη φίλη τη Μαρίνα, ότι είναι πραγματικά εξαιρετικά ενθαρρυντικό αυτό που βίωσα. Εξαιρετικά ενθαρρυντικό, και της λέω: Μαρίνα μου, νιώθω ότι έχει απόλυτο νόημα η απόφαση που έχω πάρει τα τελευταία 6 χρόνια, η συνειδητή απόφαση να στραφώ στη ψυχοεκπαίδευση, είτε μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, είτε μέσω του YouTube, είτε μέσω της συγγραφής βιβλίων, να φύγω από μια εξαιρετική καριέρα που είχα στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο. Ήμουν ανάρπαστη. Και τώρα ξέρετε πόσοι πολλοί από εσάς μου στέλνετε συνεχώς email και μηνύματα, αν βλέπω κόσμο, αν κάνω συνεδρίες κλπ. Θα είχα πολύ περισσότερα έσοδα κάθε μήνα αν είχα το γραφειάκι μου και έκανα τις συνεδριούλες μου. Όμως νιώθω πραγματικά ότι επειδή ο Θεός μου έχει δώσει αυτό το μήνυμα, μου έχει δώσει αυτό το χάρισμα της μεταδοτικότητας, μου έχει δώσει αυτό το τάλαντο, το ταλέντο, ότι είμαι υποχρεωμένη με την καλή έννοια, όχι με την κακή έννοια, για να επιτύχω και εγώ τη δική μου αυτοπραγμάτωση, να εξυπηρετώ αυτό το σκοπό, αυτό το λειτουργήμα του να έχω αυτό το κανάλι της ψυχοεκπαίδευσης, να ετοιμάζω καθημερινά υλικό γι' αυτό και να προστατεύω και τον εαυτό μου και όλους εσάς από οποιαδήποτε τοξικότητα μου περνάει από το χέρι να μας σας προστατεύσω. Και όσως πως σας υποσχέθηκα και όλους όσοι ήσασταν στην Αθήνα ζωντανά, είδατε από το live ζωντανά ή παρακολουθήσατε μετά το live, το οποίο έχει παραμείνει στο κανάλι, που σας λέω θα κόψω το live και τα λόγια που είπα στην παρουσίαση θα τα έχω σε ένα βίντεο μία ώρα περίπου που μίλησα, ούτως ώστε κάποιος να μπορεί να μπει να βλέπει μόνο αυτά. Θα τα ανεβάσω τις επόμενες μέρες. Όπως σας έχω πει, ξεκινάω ξαναγράψιμο. Χθες το βράδυ ξεκίνησα. Ήρθα από την Αθήνα στις 3:30 το απόγευμα. Πήγα, πήρα το λακκίνι, είναι στον καναπέ το λακκίνι τώρα χαρούμενο, πήρα το λακκουλίνι, ήρθαμε σπίτι, φτιάξαμε τις δουλειές μας, βάλαμε πλυντήρια, κάναμε μπάνιο, εγώ έκανα, αυτός ήταν λουσμένος, ξαπλώσαμε, κοιμηθήκαμε, σηκωθήκαμε, φάγαμε και μετά ξεκίνησα να γράφω.
Και το επόμενο βιβλίο που έρχεται θα είναι... Νιώθω πως θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί θα είναι ένα βιβλίο εφόλης της ύλης. Ένα βιβλίο το οποίο θα αποτελεί μια εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση με τον τρόπο που γνωρίζετε ότι γράφω. Τον πολύ εμπειρικό, τον πολύ παραστατικό, τον απλό και κατανοητό. Αγάπες μου, πραγματικά, πραγματικά νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ, 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 ευχαριστώ. Γεια σας.